Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ήδη ο κύριος Γιώργος Λιχουρίτης, ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας. Καλησπέρα κύριε Λιχουρίτη και ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Καλησπέρα σας κυρία Αντωνοπούλου. Αν είστε η κυρία και Αντωνοπούλου. Και η κυρία Γκάλιο, γιατί... είμαστε μαζί, είμαστε και οι δυο. Μοιάζουν οι φωνές μας. Πρώτη φορά μιλάμε σε όλα τα χρόνια, στα 18 χρόνια που είμαι 20 στο Ινστιτούτο Καταναλωτών. Καλό αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα μένος. Να ξεκαθαρίσω, επειδή άκουσα τον Υπουργό και τον άκουσα σήμερα. Μίλησε για μένος και για δικαιολόγητη κρίνια. Εσείς τα ακούσατε και πιο αναλυτικά από εμάς, από κοντά στην Επιτροπή. Ακριβώς, στην αρμόδια Επιτροπή. Θέλω να πω στον Υπουργό ότι το Ινστιτούτο Καταναλωτών δεν έχει κανένα μένος με κανένα. Το Ινστιτούτο Καταναλωτών προασπίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών. Κάθε κυβέρνηση που έρχεται και πηγαίνει ενάντια στα συμφέροντα των καταναλωτών θα μας βρίσκει απέναντι. Ωραία, τώρα εσείς θέμα... γιατί λέτε πως πηγαίνει αυτή, για, να τα βάλουμε έτσι λίγο με, στη να σειρά. Να τα βάλουμε όπως θέλετε. Το καλάθι, λοιπόν. Και γιατί άκουσα και τον αρμόδιο υπουργό να σας απαντάει, πως είναι ένα μεγάλο ποσοστό που δεν συμφωνεί με το καλάθι, δεν θεωρεί ότι αυτό τον βοηθάει τέλος πάντων. Υπάρχει όμως και ένα 46% έκανε την αφαίρεση επί της ουσίας ο υπουργός και είπε ότι αυτοί προφανώς διευκολύνονται από το καλάθι. Διαφωνείτε εσείς αυτό, δηλαδή δεν έχει βοηθήσει έστω και λίγο κάποιους πολύ αδύναμους οικονομικά το καλάθι? Κοιτάξτε, το καλάθι μπορεί να βοήθησε κάποια μικρή κατηγορία συμπολιτών μας. Ναι. Αυτό που λέει 56-44, εμείς το λέμε 8 στους 10. Δηλαδή, στους 10 καταναλωτές, οι 8 απορρίπτουν το καλάθι και οι 2 επικροτούν το καλάθι. Και δεν είναι μόνο στοιχεία του Ινστιτούτου Καταναλωτών, είναι στοιχεία και των υπολείπων οργανώσεων καταναλωτών. Δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των οργανώσεων για να θεωρηθεί ότι όλοι μαζί συμφωνούμε να πάμε κόντρα στον Υπουργό. Προς Θεού, όχι σε εμάς αυτό το πράγμα. Ναι. Άλλωστε, εμείς, το είπα και στον Υπουργό σήμερα, ότι θέλουμε να είμαστε σύμμαχοι των κυβερνήσεων και όχι αντίπαλοι. Γιατί ο κοινός σκοπός είναι και των κυβερνήσεων και των οργανώσεων καταναλωτών η προάσπιση των συμφερόντων του καταναλωτή. Με αυτό το μποϊκοτάζ, το οποίο καλείται, θα βοηθήσει? Γιατί άκουγα τον Υπουργό που λέει ότι μπορεί να λειτουργήσει και ανάποδα και τα σούπερ μάρκετ να αντιδράσουν εις βάρος. Εγώ θα περίμενα τον Υπουργό να μας δώσει συγχαρτήρια και να έρθει μαζί μας για να μποϊκοτάρουμε την ακρίβεια. Εάν θεωρεί εκ των προτέρων ότι θα αποτύχει, πώς είναι δυνατόν να είμαστε ταυτισμένοι με τις απόψεις του Υπουργού και όχι ο Υπουργός με τις απόψεις των πολιτών? Δεν το κατανοώ πραγματικά. Σώνει και καλά να συμφωνήσουμε σε κάτι που διαφωνούμε, δεν συμβαίνει. Γιατί η δημοκρατία έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της. Συμφωνούμε, αλλά και διαφωνούμε. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συμφωνούμε. Και εσείς έχετε την άποψή σας. Εμείς έχουμε θέλω την λίγο, την άποψη. Κύριε Λιχουρίτη, θέλω λίγο έτσι να μας εξηγήσετε στην πράξη. Το σκεπτικό. Το σκεπτικό. Πώς πιστεύετε? Πώς αποφασίσαμε να πάμε σε μποϊκοτάζ? Κυρία Αντωνοπούλου και κυρία Γκάλιου, 2 χρόνια υπομένουμε την ακρίβεια. Δεν κάναμε τίποτα γιατί είχαμε τον κορονοϊό, η αγορά ήταν άνω κάτω, είπαμε άντε να λειτουργήσει, να ομαλοποιηθεί η αγορά, να μπούμε σε μια κανονικότητα και ο κόσμος να μπορέσει να επανέλθει στην ελευθερία του λόγω του κορονοϊού, μιλάω ελευθερία, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη. Αντί αυτού τι βλέπουμε, κάθε μέρα τα προϊόντα να ανεβαίνουν και να ανεβαίνουν όχι μόνο εκτός καλαθιού, αλλά και εντός καλαθιού. Τώρα, εάν επικαλείται ο Υπουργός ότι κάποια μακαρόνια νούμερο 6 έμειναν σταθερά στην ίδια τιμή, θα του πω ότι από την Κάρπαθο με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν μακαρόνια που αγοράζουν 60 λεπτά στη Ρόδο, στην Κάρπαθο τα αγοράζουν 1,62. Εσείς ως Ινστιτούτο, κύριε Λιχουρίτη, πέρα από αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχατε με ένα συμπολίτη μας από την Κάρπαθο, πού αντλείτε στοιχεία έτσι για να κάνετε? Γιατί από την αγορά. Εμείς είμαστε, κυρία Γκάλιου και κυρία Αντωνοπούλου, κάθε μέρα στην αγορά. Είμαστε στα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε τις τιμές, ερευνούμε εντός καλαθιού, εκτός καλαθιού, παίρνουμε φωτογραφίες, έχουμε αρχείο, άρα κρατούμε στοιχεία εδώ και χρόνια. Προφανώς έχετε και καταγγελίες.
οι οποίες έχουν αυξηθεί αυτό το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα της ακρίβειας που βιώνουμε. Βλέπετε να έχουν πολλαπλασιαστεί. Σίγουρα, όχι μόνο έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά είμαστε και οι αποδέκτες της αγανάκτησης και του θυμού του κόσμου. Κάντε κάτι. Mm-hmm, ναι. Κάντε κάτι, προστατεύστε μας, γιατί πληρώσαμε το ρεύμα επί 11 μήνες βαπορίσω. Όχι, κύριε Λεχουρίτη, ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Εδώ η κυβέρνηση έχει δώσει γενναίες επιδοτήσεις για το ρεύμα. Συγγνώμη, ναι. Δεν ακούσατε. Είπα πληρώσαμε, ναι, επί 11 μήνες. Ναι. Το ρεύμα βαπορίσω. Ναι. Δεν το πληρώσαμε με τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Μήπως κάνω λάθος. Πριν τις επιδοτήσεις, ναι, εννοεί ο κύριος Λεχουρίτης. Ναι, βέβαια. Δεν θυμάστε τους φουσκωμένους λογαριασμούς που ερχόταν μέχρι να το ρυθμίσει η κυβέρνηση. Μετά όμως, μέχρι να το ρυθμίσει η κυβέρνηση, κύριε Λεχουρίτη, φαντάζομαι όμως ότι αναγνωρίζετε. Ένα λεπτάκι λίγο, κύριε Λεχουρίτη. Αναγνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι στη συνέχεια η κυβέρνηση το ισορρόπησε με αυτές τις επιδοτήσεις ή ούτε από αυτό είστε ικανοποιημένοι? Λοιπόν, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από το να πέσουν πραγματικά οι τιμές και όχι να πέσουν πλασματικά. Διότι η επιδότηση που δίνει μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό πάλι επιβαρύνει εσάς και εμένα, κυρία Αντωνοπούλου και κυρία Γκάλιου. Δεν επιβαρύνει κανέναν άλλον, διότι είναι χρήματα δικά μας. Τα οποία θα μπορούσαν να πηγαίναν και αλλού σε κάποια άλλη φάση. Ακριβώς, θα μπορούσαν να πάνε στην υγεία. Θα μπορούσαν να πάνε. Πολλά από αυτά πάντως, κύριε Λεχουρίτη, γιατί το έχουμε ψάξει αρκετά το ζήτημα, έχουν προκύπτουν αυτές οι επιδοτήσεις όχι από τον προϋπολογισμό απαραίτητος και σε όλο το ποσοστό. Προκύπτουν και από τα υπερκέρδη και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από τις γνωστές περιβόητες ΑΠΕ, τους προηγούμενους μήνες, που ευτυχώς είμαστε τυχεροί να ζούμε σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που πηγαίνουν καλά τα πράγματα και έχουμε ήλιο. Λόγω καιρικών συνθήκων και λόγω των επιδοτήσεων και λόγω της απόφασης κυβέρνησης να φορολογεί τα υπερκέρδη. Φαντάζομαι ότι τα πέρασε ως δωρεά, όμως, να σου θυμίσω. Για να είμαστε αντικειμενικοί, δεν σημαίνει ότι όλα αυτά που κάνει το ΙΝΚΑ είναι ενάντια στην κυβέρνηση ή στις κυβερνήσεις. Ναι. Εάν δεν κάναμε τη συλλογική αγωγή εναντίον των εταιριών των παρόχων ενέργειας, δεν θα αναγκαζόταν η κυβέρνηση να προβεί στην ενέργεια από 1η Αυγούστου. Αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής. Όχι κατάργηση, αναστολή. Ναι. Άρα το να πιέσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Και προς όφελος των καταναλωτών. Μα αυτός είναι ο ρόλος μας. Mm. Διαφορετικά δεν χρειάζεται. Ωραία. Να υπάρχει. Έχετε όμως μία συγκεκριμένη. Εγώ συμμερίζομαι όλα αυτά που λέτε και το θέμα της ακρίβειας το θίγουμε εδώ καθημερινά. Ωστόσο, είναι καλό να μην κάνουμε γενικεύσεις και να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης, συγκεκριμένα ο αρμόδιος υπουργός, έχουν προτείνει το καλάθι. Δεν σας αρέσει? Εσείς προτείνετε κάτι άλλο? Έχετε κάποια αντιπρόταση? Εμείς προτείναμε πρώτα και κύρια να επιδοτηθεί ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή ο κτηνοτρόφος, ο παραγωγός που παράγει αγροτικά προϊόντα, με αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή, αγόρασες τριφύλλι, φέρε τιμολόγιο να σου δώσω το 50%. Αγόρασες καλαμπόκι, ζωοτροφές, φέρε τιμολόγιο να σου δώσω το 50%. Κατά αυτόν τον τρόπο και θα σταματήσει το μαύρο χρήμα και θα εισπράξει ΦΠΑ το κράτος και ο παραγωγός θα πουλάει φτηνά το προϊόν, δηλαδή το γάλα. Και ο καταναλωτής θα αγοράζει φτηνά προϊόντα. Αφού δεν θέλει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, ας κάνει τουλάχιστον αυτήν την χειρονομία. Ναι. Είναι τόσο δύσκολο? Ναι. Γιατί να επιδοτείται ο πάροχος ενέργειας και να μην επιδοτείται ο αγρότης και ο φιλοτρόφος? Πάντως τις επιδοτήσεις των αγροτών τα τελευταία χρόνια τις είχαμε πληρώσει ακριβά, κύριε Λεχουρίτη, έτσι, που γινόντουσαν μεγάλα αυτοκίνητα. Βεβαίως, αλλά λέμε επιδότηση επιπραγματικών επιπραγματικών στοιχείων και όχι πλασματικών στοιχείων. Μάλιστα. Αυτό λέμε. Λοιπόν, έχετε πολλή δουλειά πάντως, κύριε Λεχουρίτη, μπροστά σας. Δουλειά, τόσα χρόνια την ίδια δουλειά κάνουμε, τον ίδιο αγώνα κάνουμε. Άρα εκείνο το οποίο προέχει είναι να πετύχει τον μποϊκοτάζ, διότι θα απαλύνουμε τον πόνο και της κυρίας Αντωνοπούλου και της κυρίας Γκάλιου, αλλά και των υπολείπων συμπολιτών μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Διότι η ακρίβεια δεν έχει χρώματα. Αλίμονο, να είστε καλά.